Ψευδή και χειραγωγημένα είναι τα όσα διαρρέουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά για πρόταση του Αντώνιο Κουτέρες περί άτυπης τριμερούς ή πενταμερούς διάσκεψης, δηλώνει το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών του Ταχσίνευτου Γρούλογλου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν έχει μεταφέρει επίσημη πρόταση για τριμερή ή πενταμερή συνάντηση στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Ως εκ τούτου, η είδηση ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά απέρριψε την ανεπίσημη πρόταση της τριμερούς ή και πενταμερούς διάσκεψης που πρότεινε ο ΟΗΕ, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχτηκε την πρόταση αυτή, είναι αβάσιμη. Αυτά που λέγονται είναι ώστε να παρουσιαστεί η τουρκοκυπριακή πλευρά ως αυτή που δεν θέλει λύση. Προϊόν φαντασίας χαρακτηρίζει και όσα διαδίδονται πως η Άγκυρα δεν μιλά για δύο κράτη, αλλά της αρκεί η κυριαρχική ισότητα. Η κυριαρχική ισότητα δεν έχει νόημα χωρίς ισότιμο διεθνές καθεστώς. Με άλλα λόγια, η αποδοχή του κράτους μας, της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα του λαού μας, καθώς και στην ελεύθερη βούληση και το δικαίωμα του στην αυτοδιάθεση, είναι κάτι το συνολικό. Την ίδια ώρα, το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών προδικάζει εκ νέου την αποτυχία της επικείμενης επίσκεψης Κουεγιάρ, καθώς όπως επισημαίνει, είναι προφανές πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος, υπενθυμίζοντας πως η θητεία της είναι μόλις 6 μηνών και τελειώνει στις 4 Ιουλίου. Παρά τα διάλλαχτα μηνύματα που έρχονται από την κατοχική πλευρά, η Ευρώπη διαβεβαιώνει πως θα επιμείνει να στηρίζει την επανέναρξη της διαδικασίας προκειμένου να επιτευχθεί λύση. Λίγα 24 ώρα πριν την κάθοδό της στην Κύπρο, η πρόεδρος της Κομισιόν δηλώνει στην Καθημερινή πως ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου όσον αφορά το Κυπριακό. Τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν ότι η προσέγγιση προς την Τουρκία πρέπει να είναι σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα. Και είναι σημαντικό ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Κύπρο. Δείχνοντας την οικονομία ως το κίνητρο που θα μπορούσε να αλλάξει την τουρκική στάση.